Καλημέρα σε όλους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή αφρόα ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή, χαρά, τόσο για μένα, όσο και για τους συνεργάτες μου, η παρουσία σας σήμερα εδώ. Βλέπω πολλούς φίλους και νέους ανθρώπους που με τιμούν ιδιαίτερα με τη σημερινή τους παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέποντας όλους εσάς, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο ότι μας ενώνει ένας κοινός στόχος. Η Άνδρος, η μικρή μας πατρίδα. Ο ευλογημένος αυτός τόπος που μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι σαν ανδριώτες. Η Άνδρος δεν είναι η ιδιοκτησία κανενός. Όσο και αν θέλουν να το πιστεύουν κάποιοι, η Άνδρος ανήκει στους κατοίκους της, ανήκει σε όλους εσάς που ζείτε, που πονάτε το νησί, που έχετε επενδύσει σε αυτό, ίσως κάποιοι να μην ζουν 12 μήνες το χρόνο εδώ, όμως θέλουν το ίδιο, το καλό της Άνδρου. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς κάποιοι βλέπουν την Άνδρο και το Δήμο σαν ιδιοκτησία τους. Νομίζουν πως μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, χωρίς να λογοδοτούν. Εδώ και 4 χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ασυδοσία, αυθαιρεσία, κακοδιαχείριση, κακοτεχνίες, κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, αλλά κυρίως το σημαντικότερο θα έλεγα είναι η διχόνοια και ο διχασμός που χαρακτηρίζουν τη σημερινή διοίκηση, δημιουργώντας δυστυχώς μια κακή εικόνα για το νησί μας. Αυτή η διοίκηση έχει αποδείξει με κάθε τρόπο πως αποσυντονίζει την κοινωνική συνοχή στο νησί μας. Αδιαφορεί για τους κατοίκους και για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά και επιβραβεύει με την ανοχή της πρακτικές που διχάζουν ή ακόμα και δημοσιεύματα τα οποία θίγουν πρόσωπα ακόμα και οικογένειες ολόκληρες. Επίσης, τα τοπικά συμβούλια της Άνδρου και ενώ τα χωριά μας βρίσκονται με δεμένα χέρια. Ο νυν δήμαρχος απαξιώνει όλους τους προέδρους επιδεικτικά, αφού επιμένει να μην δίνει τα κονδύλια ή κλίνα που αναλογούν στις κοινότητες προκειμένου να γίνουν τα μικρά και αναγκαία έργα και προκειμένου κάθε πρόεδρος που έχει εκλεγεί να μπορεί ο άνθρωπος να φανεί χρήσιμος στους συγχωριανούς του. Επιμένει να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα, χωρίς να λογοδοτεί με τη γνωστή τακτική τα αποφασίζουμε και διατάζουμε, που είναι μία ακόμα χαρακτηριστική τακτική της σημερινής διοίκησης. Ως Δήμος έχουμε αναδειχθεί πρωταθλητές πανελληνίως στις υπέροχες απευθείας αναθέσεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί σε μόλις 8 απευθείας αναθέσεις, ενώ πρόσφατα επιχειρήσαν να διαθέσουν με τον ίδιο τρόπο κλειστής διαδικασίας και απευθείας ανάθεσης το υπέροχο ποσό των 2 εκατομμυρίων σε μία μόνο ανάθεση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ είναι και το αστείο. Λίγες μέρες πριν ακούσαμε ότι εξαιτίας που δεν βγήκε αυτή η απευθείας ανάθεση των 2 εκατομμυρίων, είχαν την απίθανη ιδέα να κατηγορήσουν την αντιπολίτευση για την αδυναμία υλοποίησης του έργου. Διότι τάχα οι εργολάβοι δεν αναλαμβάνουν να κάνουν το έργο επειδή φοβούνται την αντιπολίτευση. Αυτό το ακούσαμε πρώτη φορά και να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Σε αυτές τις τακτικές λοιπόν πρέπει να μπει ένα τέλος. Αφού το αποτέλεσμα εκτός της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος είναι κακοτεχνίες και έργα χωρίς αντίκρισμα για τους κατοίκους. Με ζημιές που περιμένουν ακόμα να αποκατασταθούν. Την ίδια ώρα ο Δήμος Άνδρου παραμένει από το 2019 μέχρι και σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί φυσικά αυτό, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι μια πρακτική η οποία εξυπηρετεί τις απευθείας αναθέσεις. Δυστυχώς για την Άνδρο η Δημοτική Αρχή, η σημερινή, αποδείχθηκε και ατότερη των περιστάσεων. Βασιζόμενη στον κακό τρόπο και εκδικητικό τρόπο διοίκησης, με έμπαση και αλαζονία, με δαιμονική σύγκρουση με κατοίκους, με δημοτικούς συμβούλους, με θεσμικά πρόσωπα, να θυμίσω όπως τον κύριο Λιμενάρχη, με συνεργάτες, με μηνύσεις, με διαγραφές συμβούλων οι οποίοι βοήθησαν πολύ στην εκλογή του πρώην του Δημάρχου και πολλά άλλα τα οποία πραγματικά δείχνουν μια παρακμιακή πολιτική που στο τέλος δεν φτύρει μόνο τη διοίκηση του κυρίου Λοτσάρη. Φτύρει το όνομα και την εικόνα του νησιού μας, της Άνδρου, με προφανείς επιπτώσεις στην εικόνα και στην ανάπτυξη του νησιού μας. Δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτά. Άλλωστε,
οι περισσότεροι στην αίθουσα αυτή γνωρίζουμε, τα ζούμε 4 χρόνια. Θα ήθελα πολύ επιγραμματικά, χωρίς να θέλω να κουράσω, να θυμίσω ορισμένα πράγματα. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου το 2014, ο Δήμος ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Εργαστήκαμε σκληρά, καταφέραμε να βάλουμε τάξη στα οικονομικά και παραδώσαμε ένα Δήμο εύρωστο. Παράλληλα, εργαστήκαμε σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα, ανεβάζοντας την καλή εικόνα του νησιού μας. Στον πολιτισμό, με δεκάδες εκδηλώσεις χειμώνα-καλοκαίρι και το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Στον αθλητισμό, με πάμπολες αθλητικές εκδηλώσεις με διεθνή ακόμα χαρακτήρα πολλές από αυτές. Στον τουρισμό, καταφέραμε η Άνδρος κάθε χρόνο να σκαρφαλώνει από το 2014 μέχρι το 2019 σε επισκεψιμότητα. Ο Δήμος Άνδρου βραβεύτηκε στους 10 καλύτερους Δήμους στο Πανελλήνιο, ανάμεσα σε 320 Δήμους, το 2017 για την αποτελεσματικότητά του. Βραβεύτηκε με 2 πανελλήνια βραβεία στα Green Greek Awards το 2018 και το 2019. Ολοκληρώσαμε έργα και υλοποιήσαμε άλλα. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις για νέα έργα, που ακόμα δυστυχώς πολλά από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καν ξεκινήσει. Στα πλαίσια του νοικοκυρέματος του Δήμου, γιατί όταν αναλάβαμε είδαμε πολύ καλά τι χρειάζεται, αξιολογήσαμε τις ανάγκες και προσλάβαμε μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητος, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων που δεν είχε ο Δήμος, ηλεκτρολόγους υδραυλικούς. Παράλληλα, προμηθευτήκαμε 4 ολοκένουργια μηχανήματα έργου, έτσι ώστε ο Δήμος να ανταποκρίνεται επαρκώς στην καθημερινότητα. Για τα έργα δεν θα πω τώρα σε λεπτομέρειες, θα τα πω κάποια άλλη στιγμή για να τα θυμίσω ξανά. Δώσαμε λοιπόν πολλά στην επόμενη διοίκηση. Κάναμε ευκολότερο το έργο της επόμενης θητείας. Και όλα αυτά τα καταφέραμε σε μία εποχή όπου είχαμε να διαχειριστούμε μία απίστευτη οικονομική κρίση. Όλοι θυμάμαστε τα μνημόνια, θυμάμαστε τα capital controls. Με λίγα λόγια, διαχειριστήκαμε τη φτώχεια που είχε περιπέσει εκείνη την εποχή η χώρα μας, αλλά με μεράκι και πολλή δουλειά κρατήσαμε την Άνδρο σε ανωδική πορεία. Η εξυγίανση του Δήμου, η καλή εικόνα του νησιού μας, η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και η πρόοδος έδωσαν δυστυχώς το 2019 τη θέση του σε ένα ιδιότυπο εμφύλιο. Διχόνοια, διχασμός είναι τα χαρακτηριστικά, όπως είπα και παραπάνω, αυτής της θητείας και αυτά θερίζουν εδώ και 4 χρόνια. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς, είναι καιρός να τα αλλάξουμε όλοι μαζί. Να προχωρήσουμε μπροστά, να βάλουμε στην άκρη το ατομικό συμφέρον και να δούμε το συμφέρον του νησιού, το συλλογικό μας συμφέρον. Να κλείσουμε αυτή την κρίζα περίοδο και να πιάσουμε το ρήμα από εκεί που το αφήσαμε. Να γυρίσουμε σελίδα. Να βάλουμε την Άνδρο στο επίκεντρο και να σημάνουμε την επανεκκίνησή της. Για να αποκτήσει ξανά η Άνδρος προοπτική και να επανέλθει σε τροχιά ενότητας και ανάπτυξης, οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε. Για τον λόγο αυτό, με αίσθημα ευθύνης, αποφάσισα με τη στήριξη φίλων και συνεργατών, παλαιών και νέων, να θέσω υποψηφιότητα για τη Δημαρχία του νησιού μας. Με πολύ και προσεκτική δουλειά συγκροτούμε ένα ενωτικό και αξιόλογο ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο σύνθεσης που βασίζεται σε ανθρώπους με εμπειρία στα αυτοδιοικητικά, σε νέα και ικανά πρόσωπα, με διάθεση για δουλειά και για προσφορά. Διευρύνουμε τη βάση μας με νέα στελέχη, τόσο από άλλες παρατάξεις. Και εδώ, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, το τόσο από άλλες παρατάξεις, ενώ από όλες τις άλλες δημοτικές παρατάξεις και τις 4 που σύντομα θα μάθετε τα πρόσωπα, ενώ λοιπόν από όλες τις παρατάξεις. Με συναδέλφους που έχουμε τους ίδιους στόχους, με φίλους και συμπατριώτες που μας εμπιστεύτηκαν και αποφάσισαν να συμμετέχουν στο κοινό μας όραμα για την Άνδρο. Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του συνδυασμού μας πρέπει και αυτό να ανανεωθεί. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί παρά να αλλάξει και να γίνει
Άνδρος ανοιχτή ορίζοντες πλέον. Οι ανοιχτοί ορίζοντες αποτυπώνουν την ευρεία προσπάθειά μας για μια νέα δυναμική και μια ουσιαστική ανανέωση με νέα παιδιά, με νέα πρόσωπα, με νέα στελέχη, έμπειρα, με καταξιωμένους επιστήμονες, επιτυχημένους επαγγελματίες, φίλους, φίλες, ικανότατους, ικανότατες, που όλους μας συνδέει το μεράκι, η αγάπη και η προσφορά για το νησί μας. Η ανανέωση λοιπόν του συνδυασμού μας κυριαρχεί και στην εικόνα μας. Σας παρουσιάζω λοιπόν και το νέο λογότυπο του συνδυασμού μας, Άνδρος Ανοιχτοί Ορίζοντες. Όπως λοιπόν και το ανανεωμένο όνομα, προχωράμε μπροστά σε ανοιχτούς ορίζοντες με νέο όνομα, νέα πρόσωπα και φρέσκες ιδέες. Ο Τουρλίτης είναι το ορόσημο του νησιού μας, θα μας υπενθυμίζει με τη φωτεινότητά του τον κοινό μας στόχο, την ανάπτυξη του νησιού μας. Ενώ ο κύκλος συμβολίζει την ενότητα που πρέπει να υπάρχει στο νησί μας. Έχουμε δημιουργήσει και μια ιστοσελίδα, androsorizontes.gr, όπου εκεί θα μπορείτε να βλέπετε τα νέα μας, αλλά και την ανάλυση του προγράμματός μας για την Άνδρο της επόμενης ημέρας. Η νέα μας αυτοδιοικητική πρόταση βασίζεται σε τρία βασικά πράγματα. Στην ενότητα, σοβαρότητα και στη συνέπεια. Ενότητα για να μπει ένα τέλος στις κατηγορίες, στις συκοφαντίες και στις διχόνοιες. Για να σταματήσουν οι κραυγές, οι βρισχές και οι απειλές μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Για να επιστρέψει η ηρεμία, η δημοκρατία και η αξιοπρέπεια στο νησί. Για να ακουστεί και πάλι η φωνή των πολιτών, που όλοι μαζί θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του νησιού μας. Σοβαρότητα για να τελειώνουμε με τους θεατρινισμούς, με τα ψέματα, με τους εκφοβισμούς, με τον λαϊκισμό, με την ειρωνία και με τις ψεύτικες υποσχέσεις. Για να επιστρέψει η αλήθεια, ο σεβασμός στον συνάνθρωπό μας, η σκληρή και υπεύθυνη δουλειά για χάρη του νησιού μας. Η συνέπεια, γιατί με άλλα λόγια δεν ωφελούν. Η Άνδρος χρειάζεται συνέπεια λόγων και έργων. Χρειάζεται σχέδιο για την επόμενη μέρα, για να δώσουμε στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας, μια καλύτερη Άνδρο. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο που ασχολούμαστε όλοι με αυτό, με τα κοινά στο νησί μας. Να δώσουμε στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας, ένα καλύτερο νησί, ένα καλύτερο αύριο. Για να πετύχουμε το στόχο, θα εργαστούμε σκληρά και υπεύθυνα, κρατάμε. Είναι σημαντικό ό,τι θετικό θα παραλάβουμε, αυτό άλλωστε επιβάλλει και η συνεχιζόμενη διοίκηση, δίνουμε έμφαση στην καθημερινότητα και θα στηριχτούμε κατά κύριο λόγο σε 6 βασικούς άξονες πολιτικής για την Άνδρο που θέλουμε για την επόμενη πενταετία. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω τα πιο βασικά. Πρώτος άξονας είναι η Άνδρος των σύγχρονων υποδομών και της υγείας. Για να μπορέσει το νησί μας να αναπτυχθεί, χρειάζεται υποδομές. Προχωράμε με την ολοκλήρωση των λιμανιών μας, την οποία είχαμε ξεκινήσει κάνοντας όλες τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για το ανεξάρτητο λιμενικό ταμείο. Ένα εργαλείο, το λιμενικό ταμείο, το οποίο πραγματικά αποτελεί για το νησί ένα τεράστιο εφόδιο, προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα λιμάνια μας. Διεκδικούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσα από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο πόρους για υλοποίηση έργων υποδομών. Δόξα τω Θεώ, μέχρι το 2030 από το 19 έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Τρίτσης, το Ταμείο Ανάκαμψης και οι Δήμοι ζουν μια χρυσή εποχή, όχι μόνο δικός μας, από χρηματοδοτήσεις, ζουν μια χρυσή εποχή χρηματοδοτήσεων όλοι οι Δήμοι. Και με την ελπίδα αυτές οι χρηματοδοτήσεις να πιάσουν τόπο για το νησί μας και να μην είναι απλά έργα εικόνας και βιτρίνας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο Υποδομών, φροντίζουμε και διεκδικούμε σταδιακά την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει η Περιφέρεια, το Επαρχείο, σε συνεργασία με το Δήμο, να το κάνει πράξη, να βάλουμε στόχο μια πενταετία και κάθε χρόνο να γίνεται αποκατάσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος του επαρχιακού δικτύου. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια,
και την ΠΕΔ και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, με το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών, πιέζουμε για την επάνδρωση του Κέντρου Υγείας και τη βελτίωση των παροχών υγείας στο νησί μας. Το Κέντρο Υγείας φθήνει από προσωπικό, από ιατρικό προσωπικό, και σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν γιατροί. Έτσι λοιπόν, αν δεν γίνει κάτι, και αυτό γίνεται μόνο από την κεντρική κυβέρνηση, θα έχουμε μεγάλο θέμα με την επάνδρωση από γιατρούς στο Κέντρο Υγείας. Δεύτερος άξονας είναι η άγρωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το νησί μας ένα ανεξέλεγκτο πάρκο ανεμογεννητριών. Απαιτείται να ολοκληρωθεί η μελέτη χωροταξίας των ΑΠΕ, ώστε να αποφασίσουμε και να ξέρουμε πού και πόσες θα τοποθετηθούν. Μέχρι τότε θα είμαστε αρνητικοί σε κάθε νέα εγκατάσταση. Αν δεν γίνει δηλαδή η μελέτη η οποία θα λέει για το νησί μας ότι θέλουμε 30, 40, 20 σε εκείνο και εκείνο το μέρος, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε αρνητικοί σε κάθε τέτοια πρόταση. Παράλληλα επιβάλλεται, διότι δεν θέλουμε να γίνει η Άνδρος η νότια έβγαια του Κυκλάδων. Παράλληλα επιβάλλεται να λύσουμε το θέμα το δασικό. Το 80% της Άνδρου έχει χαρακτηριστεί δασικό και αυτό πρέπει να το λύσουμε σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Τρίτος άξονας. Η άνδρωση παραγωγής, επιχειρηματικότητας και της αλληλεγγύης είναι τομείς που θέλουν ιδιαίτερη ενίσχυση. Πραγματοποιούμε ενημερωτικά σεμινάρια για ουσιαστική ενημέρωση προς νέους επιχειρηματίες και νέους αγρότες. Οργανώνεται εντός του Δήμου γραφείο ενημέρωσης σε χρηματοδοτικά προγράμματα από εξειδικευμένο συνεργάτη, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να ρωτήσει για τα νέα προγράμματα και να βοηθηθεί να φτιαχτεί ο φάκελος προκειμένου να μπορεί να ξεκινήσει τη δουλειά του ένας επιχειρηματίας ή οι αγρότες να πάρουν κάποιες χρηματοδοτήσεις. Επιδιώκουμε παράλληλα προσέλκυση επενδύσεων στο νησί. Ήδη το νησί έχει αρχίσει και έρχονται επενδύσεις στο νησί. Θα επιδιώξουμε να έρθουν και άλλες. Θα φτιαχτούν ξενοδοχειακές μονάδες και αυτό είναι και το ζητούμενο, να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να επενδύσουν και για πολλά άλλα πράγματα. Επιπλέον βάζουμε στόχο να μεριμνήσουμε και τους συνανθρώπους μας, ενισχύοντας τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας. Τέταρτος άξονας. Η άνδρωση ναυτοσύνης. Στόχος είναι να γίνει το νησί μας ναυτιλιακό κέντρο. Το αξίζει άλλωστε. Κακώς τόσα χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, δεν μιλάω για λίγα χρόνια πριν, έπρεπε το νησί να έχει μια ναυτιλιακή σχολή με παραρτήματα ναυτιλιακών εταιριών. Επεκτείνουμε το Ναυτικό Μουσείο. Υπάρχει γι' αυτό μια πολύ καλή μελέτη, την οποία θα την αξιοποιήσουμε. Θεσπίζουμε γιορτή την Εβδομάδα Ναυτοσύνης, στο νησί της Ναυτοσύνης, που θα προσελκύσει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που ασχολούνται με το αντικείμενο και παράλληλα θα ευαισθητοποιήσει πολλούς νέους με το ναυτικό επάγγελμα. Πέμπτος άξονας. Η άνοιξη του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, όπως έμπραχα το πράξαμε κατά το παρελθόν, σε εναλλακτικές μορφές του, με επαγγελματική και σοβαρή παρουσία στις εκθέσεις και με εξωστρέφεια για να προσελκύσουμε ανθρώπους του χώρου με σκοπό να επεκτείνουμε τη διάρκεια της επισκεψιμότητας. Στοχεύουμε στη συνολική ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού με νέες δράσεις, με ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων και των αθλητικών μας ομάδων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αθλητικές ομάδες είναι οι πρεσβευτές μας στα υπόλοιπα νησιά του Κυκλάδων και στην Αθήνα όπου μετέχουν σε πάρα πολλές διοργανώσεις. Ενισχύουμε το Φεστιβάλ Άνδρου και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Αναβιώνουμε αθλητικά γεγονότα που είχαμε θεσπίσει και καταργήθηκαν με πανελλήνιο και διεθνή χαρακτήρα, όπως το Ράλι, Φίλπα, το Άνδρος Trail Race, η Μαραθώνιος Κορθίου, αγώνας υπερναυτικών από στενιές στη χώρα, τα Πρόκλια και πάρα πολλούς άλλους αγώνες αθλητικούς, τους οποίους θα αναβιώσουμε και θα τους μεγεθύνουμε. Έκτος άξονας είναι η άνδρωση διαφάνειας, της συνεργασίας και της αξιοπιστίας. Με ιδιαίτερη έμφαση, λοιπόν, αξιολογούμε τις ανάγκες και διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για υλοποίηση έργων
με διαφάνεια και με χρηστή διαχείριση. Παράλληλα, δίνουμε βήμα στις τοπικές κοινωνίες και διενεργούμε τα δημοτικά συμβούλια και στις τρεις περιοχές του νησιού. Δίνουμε την πρέπουσα αξία στα χωριά μας, στις τοπικές κοινότητες και συνδιοικούμε με τους προέδρους, όπως κάναμε και κατά τη θητεία μας. Το νησί με τους τοπικούς προέδρους, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα τοπικών κοινωνιών, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βοηθηθούν. Και φυσικά θα βοηθήσουν και την γενικότερη διοίκηση στο Δήμο, γιατί είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει 24 τοπικές κοινότητες, 8 μεγάλες και 16 μικρές, και αυτό είναι ευχής έργων ένας Δήμαρχος, ένα Δημοτικό Συμβούλιο, να θέλει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους 24 Προέδρους, να τους έχει συνεργάτες. Βοηθάει πολύ το έργο της διοίκησης. Θεσπίζουμε και ένα ουσιαστικό συμβούλιο για να ενισχύσουμε τους Προέδρους, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο μαζί τους, για το σχεδιασμό και επίλυση των προβλημάτων της περιοχής και των χωριών τους. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ σήμερα να ζητήσω ξανά την εμπιστοσύνη σας για τη διοίκηση της Άμβλου, αν δεν είχαμε κάνει και εμείς την αυτοκριτική μας. Στη μάχη με τη σκληρή καθημερινότητα κάναμε λάθη. Έγιναν λάθη, έγιναν παραλήψεις. Υπήρξαν άστοχες επιλογές προσώπων. Υπήρξαν στόχοι που επετεύχθηκαν, αλλά και στόχοι οι οποίοι δεν επετεύχθηκαν. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας με σκοπό να μην τα επαναλάβουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Θέλουμε να χτίσουμε ξανά, και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, ένα μέτωπο εμπιστοσύνης, κοινής λογικής και προκοπής και ελπίδας για το νησί μας. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω πως οι πόρτες του σχεδιασμού μας Άμβλος Ανοιχτοί Ορίζοντες είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές μόνο για όσους το επιθυμούν και θέλουν να συμμετέχουν στην πρόοδο του νησιού μας. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Ο στόχος όλων μας είναι προφανής. Ποιος είναι αυτός, όλοι το γνωρίζουμε, είναι η πρόοδος της Άμβλου. Σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα γινόμαστε ακόμα περισσότεροι. Για να γίνουμε το κύμα ανανέωσης εκείνο που έχει ανάγκη το νησί μας. Μέσα στην Άνοιξη θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία. Χρειαζόμαστε όμως και τη δική σας συμμετοχή, στήριξη σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Να γίνετε όχι μόνο συμμέτοχοι και συγγραφείς αυτού του προγράμματος, αλλά και κοινωνοί που θα φέρει ξανά την Άμβλο στο προσκήνιο. Να αφήσουμε πίσω όλα όσα μας δίχασαν τα τελευταία χρόνια και να αποφασίσουμε αν θέλουμε μια δημοτική αρχή των λόγων ή των πράξεων, αν θέλουμε ένα δήμαρχο αυταρχικό και απόμακρο ή ένα δήμαρχο με πόρτες ανοιχτές και κοντά στον κόσμο και την νεολαία, αν θέλουμε στασιμότητα και απομόνωση ή αν θέλουμε ανάπτυξη και εξωστρέφεια, αν θέλουμε συγκρούσεις και έκθρες ή συνεννόηση και ενότητα, αν θέλουμε τα παιδιά μας να βιώνουν την Άμβλο, μία Άμβλο του διχασμού και της τοξικότητας ή να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ενότητας και σύνθεσης. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αναλάβουμε και πάλι πρωτοβουλίες και να σημάνουμε την επανεκκίνηση του νησιού μας, να πορευτούμε με ανοιχτούς ορίζοντες, με ανοιχτό μυαλό, με νέα προοπτική για το νησί μας, με ενότητα, με σοβαρότητα, με συνέπεια. Ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ πολύ.